Κοντά μας και ο Βασίλης Παπαμιχαήλ, χρόνια στην ομάδα του Αστέρα Βάρης, με πάρα πολλά καθήκοντα, πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία, κύριε Παπαμιχαήλ, πλέον. Νέα χρονιά για την ομάδα σας, μετά από την περσινή επιτυχημένη. Το πρώτο σας σχόλιο. Μια νέα χρονιά βασισμένη στην περσινή περίοδο, που ήταν, μπορούμε να πούμε, εξαιρετικά καλή. Φροντίσαμε να ενισχύσουμε την ομάδα σε θέσεις που είδαμε πέρυσι ότι θα χρειαστεί περισσότερο ενίσχυση. Ακόμα βέβαια δεν είμαστε έτοιμοι να πω ότι έχουμε ολοκληρώσει το ρόστερ. Θα δούμε και ανάλογα τις ανάγκες μας μέσα από τις συνεχόμενες προπονήσεις. Ξεκίνησε η περίοδος, ξεκίνησαν τα ζόρια. Οι παίκτες είναι αυτοί τώρα που θα πρέπει να αποδείξουν ότι αξίζουν να είναι στο ρόστερ του Αστέρα Βάρης. Με την ίδια πετυχημένη συνταγή, με έναν πρόεδρο ο οποίος φροντίζει να λύνει οποιοδήποτε πρόβλημα δημιουργείται, ξεκινώντας από τα αποδυτήρια, οποιαδήποτε άλλη ευκολία χρειάζεται να έχουν οι ποδοσφαιριστές. Αυτό τα γνωρίζετε στο θέμα της οργάνωσης. Ο Αστέρας πρωτοπορεί πάντοτε και νομίζω ότι είναι ένα πρότυπο και για τους άλλους συλλόγους. Ακόμα δεν έχουν διαμορφωθεί όμιλοι για να δούμε ακριβώς με ποιους αντιπάλους θα είμαστε. Είναι νωρίς για να βάλουμε στόχους. Αυτό που δεν βάζουμε είναι τα όρια. Κινούμεθα χωρίς όρια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει πάντοτε να προσπαθούμε να δουλεύουμε περισσότερο σε κάθε προπόνηση, σε κάθε φιλικό παιχνίδι, ούτως ώστε να είμαστε έτοιμοι όταν θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Κρατάω την πρωτοπορία ο Αστέρας, κύριε Παπαμιχαήλ, γιατί μου δίνετε μια ωραία πάσα για να μας κάνετε ένα σχόλιο για τις εργασίες που έχουν γίνει στα αποδυτήρια, οι οποίες, αν δεν κάνω λάθος, έχουν ολοκληρωθεί. Έχουν αποκτήσει όψη τα αποδυτήρια, νομίζω, ομάδων ΠΑΕ, που δείχνει ο Αστέρας ότι δεν έχει να ζηλέψει κάτι από ομάδες ανώτερης κατηγορίας. Το σχόλιο σας πάνω σε αυτό. Έτσι είναι. Ο πρόεδρος έβαλε το χέρι βαθιά στη τσέπη. Όχι ανακαίνισε, ανακατασκεύασε από την αρχή τα αποδυτήρια, ούτως ώστε να είναι φάμιλα ομάδων αλφα-εθνικής, όπως είπατε και εσείς, για να αισθάνονται και οι ποδοσφαιριστές ότι έρχονται, ότι είναι σε ένα ξεχωριστό σύλλογο. Αυτό που πρέπει να ενστερνιστούν όλοι είναι ότι όταν τους παρέχονται τέτοιες εγκαταστάσεις και όλο αυτό το δυναμικό που δουλεύει για αυτούς, εκείνοι το μόνο που ζητάμε από αυτούς να δίνουν το καλύτερο τους σε αυτό. Εάν το κάνουν αυτό, νομίζω και μέσα από την άμυλα μεταξύ τους, αλλά και μέσα από τα παιχνίδια, θα δείξουν ότι ο Αστέρας φέτος μπορεί να κινηθεί ακόμα και καλύτερα από την περσινή περίοδο. Κύριε Παπαμιχαήλ, πέρα από τη διοικητική σταθερότητα και την οικονομική ασφάλεια που αισθάνεται ένας ποδοσφαιριστής στον Αστέρα Βάρης, ποια άλλα στοιχεία διακρίνουν την ομάδα αυτή? Σίγουρα το οικογενειακό κλίμα, αλλά νομίζω και ότι είναι μια ομάδα η οποία αφήνει το στίγμα της κάθε χρόνο στη ΓΑΜΑ Εθνική. Το σχόλιο σας. Το πρώτο πράγμα που κοιτάμε στην ομάδα αυτή είναι να βγάζουμε την πίεση από τους ποδοσφαιριστές. Να τους αφήνουμε να λειτουργούν και να κινούνται ελεύθερα. Αυτό από την πρώτη στιγμή που έρχονται, οι παλιοί το γνωρίζουν αυτό, δεν το συζητάμε, από την πρώτη στιγμή που έρχονται οι νέοι το καταλαβαίνουν. Το τι ζητάμε από αυτούς, να έχουν μια κόσμια σωστή συμπεριφορά απέναντι στους συναδέλφους τους και απέναντι στη διοίκηση και στους φιλάθλους, αλλά κυρίως φροντίζουμε να βγάζουμε την πίεση για να μπορούν να παίξουν, να μας αποδείξουν, να δείξουν αυτό που έχουν πραγματικά και όχι να λειτουργούν μέσα από πίεση, όπως φαίνεται και βλέπουμε σε πολλούς άλλους συλλόγους από την πρώτη στιγμή. Είναι αδύνατο από την πρώτη στιγμή ένας ποδοσφαιριστής που έρχεται σε μια ομάδα να αποδείξει ή να δείξει τα στοιχεία του. Θέλει ένα χρονικό περιθώριο το οποίο εμείς το δίνουμε. Από εκεί και πέρα, σε εκείνον το μόνο που ζητάμε εμείς είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο να κάνει ό,τι καλύτερο για να μπορεί να δώσει τα εχέγγυα στον προπονητή να επιλέξει ανάλογα με το παιχνίδι την καλύτερη κοσάδα και η καλύτερη ομάδα που θα παίξει. Είστε άνθρωπος που ασχολείστε στα κοινά, εκλέγεστε κιόλας τα τελευταία χρόνια. Στην ατζέντα της Δημοτικής Αρχής βρίσκεται το κομμάτι του αθλητισμού και το όνομα του Αστέρα Βάρης. Και τι σκοπεύει να κάνει τη φετινή χρονιά, διότι μιλάμε για πάρα πολλά σωματεία, δυσκολίες πολλές. Σίγουρα εύκολο είναι να ζητάμε βοήθεια, αλλά οι Δήμοι και αυτοί είναι έτσι στριμωγμένοι. Το σχόλιο πάνω σε αυτό. Σίγουρα τα έσοδα στον κάθε Δήμο είναι πεπερασμένα όσον αφορά το κονδύλι που πρέπει να διαθέσει στους συλλόγους. Εμείς, να το πω, είμαστε πολύ τυχεροί σαν Δήμος, γιατί διαθέτουμε υψηλού επίπεδου συλλόγους σε όλα τα αθλήματα, δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο. Είναι 28 σύλλογοι οι οποίοι επιχορηγούνται από το Δήμο, ανάλογα με το βαθμό
για τις τα επιτεύγματα που έχουν προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια, είτε είναι κολύμπι, είτε είναι εστιοπλοεία, είτε είναι ποδόσφαιρο. Ο Δήμος από την πρώτη στιγμή, η Δημοτική Αρχή στην οποία εγώ βρίσκομαι εδώ τα τελευταία 10 χρόνια, είναι κοντά σε όλους τους συλλόγους, αλλά και ιδιαίτερα στον Αστέρα Βάρης, όλα αυτά τα χρόνια, και είναι στην ατζέντα πάντοτε, κάθε χρόνο, η βελτίωση όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων. Ήδη έχει εγκριθεί ένα μεγάλο κονδύλι για τη βελτίωση εσωτερικά των εγκαταστάσεων του γηπέδου αυτού, και ακόμα στα Σκαριά είναι η προσπάθειά μας για την εξέπλυση πόρων, για να βάλουμε ένα ωραίο στέγαστο, να βελτιώσουμε ακόμα τις συνθήκες και στον εξωτερικό χώρο. Κύριε Μιχαήλ, κάτι τελευταίο, όλα αυτά τα χρόνια τι έχετε κρατήσει από την ομάδα? Σίγουρα έχει ιδιαίτερη θέση στην καρδιά σας, έχετε συνδεθεί και με τις επιτυχίες του τελευταίου χρόνου, έχετε συνδέσει τον ομάδα με τις επιτυχίες του Αστέρα Βάρης και την ανωδική του σταθερά ανωδική πορεία. Το σχολείο σας. Βρίσκομαι στο σύλλογο 47 χρόνια με μικρά διαλύματα. Είτε σαν ποδοσφαιριστής, είτε σαν προπονητής, είτε σαν παράγοντας, σαν τεχνικός διευθυντής. Η χαρά μας είναι κάθε χρόνο να προσφέρουμε πράγματα και να μεγαλώνουμε το σύλλογο. Από τη δικιά μου η θέση, λόγω των πολλών ετών και της εμπειρίας που διαθέτω, είναι να μπορώ να γαλουχώ τα νεότερα παιδιά που έχουν την όρεξη να τρέξουν και να βοηθήσουν και να αναδειχτούν μέσα από την προσπάθεια αυτή που κάνει ο σύλλογος. Και η μεγαλύτερη χαρά μου από όλες δεν είναι παρά να βλέπουμε, όπως αυτή τη στιγμή που βλέπουμε, υπάρχει μια ομάδα η οποία είναι υγιέστατη σε όλα τα επίπεδα, έχει διάρκεια, δεν ταλανίζεται από παραγωγικές ανακατατάξεις, είναι πάντοτε μια ομάδα η οποία έχει μια συνέπεια, σειρά και μια ανωδική πορεία. Όλοι οι προηγούμενοι άνθρωποι που έχουν περάσει από το σύλλογο έχουν φροντίσει ώστε να βάλουν ένα λιθαράκι και το οικοδόμημα αυτό να είναι πολύ σταθερό. Ελπιστώ με τη βοήθεια του Ανδρέα του Αντάρτη, που έχει και τον πρώτο λόγο σαν πρόεδρος και δείχνει τη ζέση και τη διάθεση που έχει, η ομάδα να καθιερωθεί ακόμα και σε ψηλότερα επίπεδα. Κύριε Μιχαήλ, σας ευχαριστούμε πολύ και σας ευχόμαστε σε εσάς και στην ομάδα καλή αγωνιστική σεζόν. Εμείς ευχαριστούμε πολύ που αναδεικνύετε την προσπάθεια των παιδιών, κυρίως των παιδιών και λιγότερο εμάς. Και καλή σεζόν να έχουμε όλοι μαζί, ούτως ώστε να τα επιτεύγματα των παιδιών να φανούν μέσα από τη δικιά σας την παρουσία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε.